Χθες το βράδυ αργά ήρθε πρώτα απ' όλα η είδηση, άρχισε να κυκλοφορήσει στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, αλλά βεβαίως μετά άρχισε να εμφανίζεται και όλη η αλήθεια. Έγινε ένα βήμα, και το λέω με μεγάλη προσοχή, έγινε ένα βήμα για την πώληση των F-16 στην Τουρκία, καθώς αποσύρθηκαν οι προτάσεις Μενέντες για τους όρους που πρέπει να δεθούν στην Τουρκία τα F-16. Τους όρους που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, Μανώλη. Ωστόσο, ότι δεν μπορούν να πετάνε πάνω από ελληνικές περιοχές. Και από τις κουρδικές περιοχές. Και από τις κουρδικές, στη Συρία. Αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά βήματα. Δηλαδή θα πάει το θέμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εκεί υπάρχει το ενδεχόμενο επίσης, προηγείται και μπορεί να υπάρχει και βέτο του Μενέντε, να θέσει διάφορα. Υπάρχουν πολλά βήματα. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι η πρώτη φορά από τις ΗΠΑ και μάλλον και με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, με την πίεση ή το αίτημα να το πω, γίνονται κάποια βήματα έτσι ώστε να μαλακώσουν οι αντιδράσεις και της Τουρκίας. Διότι ναι, πριν από λίγες ημέρες ο Τούρκος πρόεδρος είχε πει ότι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές. Φαίνεται ότι θα υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να συζητηθεί ξανά το θέμα και στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Γίνεται διαπραγμάτευση, Παντομανόλη. Έχει γίνονται κουβέντες. Έχουμε εδώ πηγενέλα εκπροσώπων, έχουμε θέματα. Εδώ προφανώς υπάρχει ένα πολύ ζωηρό παρασκήνιο. Βέβαια. Πώς φτάσαμε σε αυτό ενώ είχαν κατατεθεί οι τροπολογίες. Στον ενιγμό που λέει να έχουν ευρεία συνένεση. Κοίτα, το State Department πίεζε πάντα υπέρ της Τουρκίας. Το ξέρουμε αυτό. Και η κυβέρνηση πίεζε υπέρ της Τουρκίας. Από εκεί πέρα στη Βουλή υπήρχε η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας που προείσταται ο Μενέντες, που είναι φιλέλληνας και ξέρουμε ο άνθρωπος έχει περάσει τροπολογίες αυτές. Ακριβώς. Και είχαν φρενάρει αυτή την ιστορία. Τώρα φαίνεται ότι η πίεση συνεχίζεται από State Department και κυβέρνηση, όπως είπαμε, και φαίνεται να έχει ένα κάποιο αποτέλεσμα. Έχουμε δρόμο όμως, όπως λέει ο Μανώλης, ακόμα πολύ. Πρέπει να πάει στην αντιπροσώπων, αλλά και εκεί θα δούμε. Ο δρόμος είναι μακρύς. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε έρθει ο σύμβουλος του Αμερικάνου Πρόεδρου Τζέικ Σάλιβαν. Βεβαίως. Όπως και συνδυάστηκε με τον σύμβουλο του Ερντογάν, τον κύριο Καλίν, στην Κωνσταντινούπολη, ευνηδιαστικό. Άρα γίνονται διάφορες προσπάθειες και διαβουλεύσεις. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι υπάρχει δρόμος μακρύς. Και το λέω αυτό, θα το δούμε και το λένε και οι Τούρκοι αυτό. Διότι αν θεωρήσουμε, ας πούμε, ότι δεν θα γίνει τόσο γρήγορα, λέμε μέχρι τον Ιούνιο του 2023, σημαντικός μήνας ο Ιούνιος, και για την Ελλάδα και την Τουρκία ενδεχομένως, όχι, και για τις δύο χώρες ενδεχομένως, σκεφτείτε ότι η Ελλάδα μέχρι τότε θα έχει παραλάβει περίπου 18 F-16 εξυγχρονισμένα, θα έχει άλλα 12 Ραφάλ περίπου καινούργια, σούπερ γενιάς, εγώ θα την έλεγα, όχι τέταρτης γενιάς, δηλαδή 30 μαχητικά, τα οποία εντάξει, πάντως Μανώλη, ανοίγει ένα παράθυρο. Δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Αν λοιπόν αυτό το παράθυρο που λέει ο Δημήτρης Μανώλη είναι μήνυμα καλής θέλησης από το Λευκό Οίκο στον Ερντογάν. Αν θα το δείξει και η Τουρκία, λες, αντίστοιχα. Ναι, και του δίνει και τους πόντους που χρειάζεται στο εσωτερικό, να πει ορίστε, έκαμψα την αντίδρασή τους, να αποφέρει αποτέλεσμα η πίεση. Μάλιστα. Εδώ. Να το. Θα μαλακώσει και τις απειλές στην Ελλάδα. Έφυγε το εμπόδιο για την πώληση των F-16, Χουριέτ. Πώς το λέει, Μανώλη, πώς το λέει, ξαναπέστω. Άρση του εμποδίου των F-16, την πώληση των F-16 από τις ΗΠΑ, λέει η Χουριέτ. Η εντύπωση που δημιουργείται είναι αυτή. Βεβαίως είναι η τάση, αλλά δεν υπάρχει κάτι οριστικό και υπάρχει δρόμος ακόμα, υπάρχει ο Μενέντες ακόμα εκεί, υπάρχουν πολλά δεδομένα. Σωστά, αλλά είναι μια θετική κίνηση για την Τουρκία αυτή, όπως και να το κάνουμε. Είναι μια χαραμάδα. Άνοιξε μια χαραμάδα, μια ρογμή. Και πρέπει να πούμε και μερικά δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, Μανώλη μου, λίγο με τη σύνδεση. Σε χάνουμε για λίγα δευτερόλεπτα. Μετακινηθώ λιγάκι. Σε έχουμε. Με συγχωρείτε. Τώρα σε έχουμε. Έλα, Μανώλη. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το ένα δεδομένο ήταν ο Σάλιβαν στην Κωνσταντινούπολη. Το δεύτερο δεδομένο ήταν όταν είχε έρθει ο Τούρκος πρόεδρος, όταν είχε πάει στις ΗΠΑ, είχε συναντηθεί με πολλά μέλη της εβραϊκής κοινότητας και εβραϊκού λόμπι. Να τα σημειώνουμε και αυτά. Και βεβαίως η προσέγγιση Ισραήλ-Τουρκίας που τρέχει αυτή την περίοδο. Και νομίζω καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει και αυτό. Ας το κρατήσουμε και αυτό στην άκρη. Αλλά γιατί οι προηγούμενες φορές. Το ραντεβού του Σάλιβαν, τις προηγούμενες φορές. Είχε και αυτό το πιάτο στο τραπέζι, Μανώλη. Εγώ είχα διαβάσει τη Λένα Αργύρη στην Καθημερινή πριν από αρκετές εβδομάδες που λέγε ότι στις προηγούμενες προσπάθειες είχαν γίνει
είχε σύμπλευση αρμένικου, ελληνικού και εβραϊκού λόμπι. Mm-hmm. Να το σημειώσουμε και αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει. Εγώ κάποια δεδομένα σας λέω. Από εκεί πέρα, αν έγινε έτσι ή όχι, θα το μάθουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε λίγες ώρες. Τώρα, ας δούμε λοιπόν και τις αναλύσεις των Τούρκων δημοσιογράφων καναλιτών για τα δεδομένα αυτά, γιατί και αυτοί λένε ότι θα υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις ακόμη. Mm-hmm. Γι' αυτό. Ας το δούμε. Haber ilk geldiği zaman sanki bu F-16 satışından iki şart kalktı. Senato'dan geçmiş gibi algıladım ben. Ama anladık ki Yavuz'un açıklamalarından. Ocak ayında, yani şimdi biz Ekim'in 11 Ekim'deyiz. Kasım, Aralık, Ocak. 2-2,5 ay sonra, yani 2,5-3 ay sonra hatta. Bu tasarı, Amerikan hükümetinin tasarısı Senato'ya gelecek. Amerika Başkanı Biden da ne diyordu bugüne kadar? Ya ben Erdoğan'la görüşmelerinde tamam bunu vereceğiz, elimden geleni yapacağım ama Senato var. Senato gene var şu anda. Senato'dan geçmemiş ki bu. O nedenle Amerika şimdi iyi tamam veriyoruz'a geçti. Geri adım attı ama bu geri adım atması demek tam da Mete Bey'in söylediği gibi bunlar gerçekten bir gün Türkiye'ye teslim edilecek anlamına geldi. Onun dışında her şey vakit geçirmekten ibarettir. Her şey onu serme, oyalama. Tür, efendim hukuki, teknik bilmem ne meselelerin üzerine yatmaktan ibarettir. Nasıl mesela? Δεν τους βλέπω ενθουσιασμένους. Ρεαλιστές είναι οι Τούρκοι, Μανώλη. Εγώ τους βλέπω πατάνε στην πραγματική βάση. Λένε αυτά που λέμε κι εμείς. Ότι άνοιξε μια χαραμάδα, αλλά υπάρχουν πολλά εμπόδια ακόμα μπροστά μας. Είναι μακρύς ο δρόμος, δηλαδή, όπως το είπες και εσύ. Διότι και αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τους Τούρκους, και το λέω γιατί το έχουμε και το καιρό, είναι βεβαίως πότε θα πάρουν τα F-16 και αν θα τα πάρουν. Ναι. Αλλά ενώ συζητούν αυτό το ενδεχόμενο. Μανώλη, σε χάνουμε. Σε χάνουμε, μας κάνεις κάποιες ψιλοδιακοπές. Να ξανακάνουμε μια. Ναι. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα. Είναι και θέμα και τύχης η σύνδεση. Μήπως το πορτρέτο έπαιξε τον ρόλο του. Δεν ξέρω. Ο Μανώλης κάτι έχει κάνει σήμερα. Άλλαξε θέση. Έχει πάει σε κάποια άλλη θέση ο Μανώλης. Ήρθαμε με εργαλείο σήμερα. Το είδε το πτυσσόμενο το πρωί. Το εργαλείο. Έχασες, Μανώλη. Αποκτήσαμε και εμείς δικό μας εργαλείο. Πτυσσόμενο, μην νομίζεις. Όχι η χάρακα που δείχνουμε εμείς, Μανώλη, τους χάρτες. Ναι. Έφερε πυρούνι πτυσσόμενο. Ναι. Δεν έχω ξαναδεί πυρούνι πτυσσόμενο, είναι αλήθεια. Βεβαίως. Για να φτάνει μακριά στο τραπέζι. Μακριά. Μακριά στο στόχο.